να συνοψίσω την ερώτηση, εάν επιτρέπεται να οργιζόμαστε υπερασπιζόμενοι την αλήθεια, έτσι, και αντιστεκόμενοι στους φορείς του ψεύδους, όπως είναι, ας πούμε, αυτοί που προπαγανδίζουν τώρα την ομοφυλοφιλία, έτσι, είναι φορείς του ψεύδους και διασπορείς της διαστροφής, έτσι, όπου αυτοί βρούνε και μιλάνε. Εκεί πρέπει να θυμώσουμε. Πρέπει να θυμώσουμε. Αλλά όχι απέναντι στα πρόσωπα. Απέναντι στις λέξεις, στις φράσεις, στις ενέργειες, σε αυτή την τάση για χειροκρότημα, έτσι, της ανομαλίας, της διαστροφής. Εκεί πρέπει να θυμώσουμε. Απέναντι στην αμαρτία δηλαδή. Τον αμαρτωλό πάντα τον αγαπάμε, αλλά την αμαρτία τη βδελισσόμαστε. Και εδώ ισχύει το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, έτσι. Οργιζόμαστε, αλλά δεν αμαρτάνουμε. Αυτή είναι η αναμάρτητη οργή. Γιατί όταν ο Κύριος πήρε το φραγγέλιο και έβγαλε έξω τα ζώα από τον ναό και ανέτρεψε, λέει, τα τραπέζια των κολυβιστών, οι κολυβιστές ήταν οι τραπεζίτες. Οι αργυραμοιβοί αλλιώς, έτσι, αυτοί που άλλαζαν τα νομίσματα. Και φυσικά κρέβαν κιόλας. Έτσι κάνανε, ας πούμε, εβραϊκά νομίσματα και παίρνανε, γιατί πηγαίνουν από όλο τον κόσμο εκεί, στο ναό. Παίρνανε τα άλλα νομίσματα από τις άλλες χώρες. Λοιπόν, είχαν κάνει το νίκο του Θεού, οίκο εμπορίου. Και κερδοσκοπούσαν. Και ο Κύριος, πώς το έκανε αυτό, έτσι, σας παρακαλώ, περάστε έξω, ας πούμε. Οργίστηκε, θύμωσε. Αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Ποτέ δεν αμάρτησε ο Κύριος. Και χωρίς να χτυπήσει άνθρωπο, έβγαλε τα ζώα έξω, ανέτρεψε τα τραπέζια, αλλά μπορούσαν να τα ξαναμαζέψουν τα χρήματά τους κλπ. Δεν έκανε δηλαδή μία, ας πούμε, βλάβη ανεπανόρθωτη. Αλλά τους έδειξε με τον τρόπο αυτό, το δυναμικό, ότι δεν επιτρέπεται να βεβηλώνουν τον ναό, που είναι οίκος προσευχής και όχι σπηλαιολιστών. Οπότε, όταν καταστρατηγείται ο νόμος του Θεού, εκεί πρέπει να θυμώνουμε. Δεν πρέπει να θυμώνουμε όταν αδικούμαστε εμείς προσωπικά. Επίσης πρέπει να θυμώνουμε όταν υβρίζεται ο Θεός, και αυτό είναι μια ύβρις στο Θεό βέβαια. Αυτά τα νομοθετήματα είναι καθαρά ύβρις στο Θεό. Περιφρόνηση στο Θεό και στη δημιουργία του Θεού και στη φυσική τάξη που έχει ορίσει ο Θεός. Και φυσικά και στον νόμο του. Ή όταν αδικείται επίσης ο πλησίον. Και εκεί δικαιολογείται να θυμώσουμε και να υπερασπιστούμε το δίκαιο του συνανθρώπου μας.